Χιλιόμετρα αναγκάζονται να διανύουν για μια ανάληψη χρημάτων οι κάτοικοι του Τραγανού και αυτό εν μέσω του τρελού ράλι αυξήσεων στην τιμή των καυσίμων. Το μοναδικό ATM που υπάρχει στην κοινότητα των 3.500 κατοίκων και χρόνια ολόκληρα καλύπτει τις ανάγκες τόσο των ντόπιων όσο και αυτών που κινούνται καθημερινά στην περιοχή για επαγγελματικούς λόγους, τον τελευταίο μήνα περίπου δεν λειτουργεί πλήρως. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι πολίτες είναι να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα ποσά στους λογαριασμούς, αλλά για ανάληψη ούτε λόγος. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, πάρα πολύ σοβαρό, και το Τραγανό δεν είναι μικρό χωριό, είναι μια μεγάλη κοινότητα με 3.500 κόσμο. Λοιπόν, οι οποίοι όλοι περιμένουν από το ATM να κάνουν τις δουλειές τους. Δυστυχώς τώρα είναι πάνω από 15 με 20 μέρες που έγινε η αντικατάσταση του παλιού ATM. Δυστυχώς όμως ακόμη και σήμερα που μιλάμε δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Υπάρχει μια ένδειξη, λέει, δεν λειτουργεί. Το μόνο που κάνει το μηχάνημα είναι μόνο να σου κάνει ενημέρωση στην κάρτα σου. Από εκεί και πέρα τίποτα άλλο. Έχω επικοινωνήσει και εγώ προσωπικά και με την Τράπεζα Πειραιώς αρκετές φορές. Περιμένω απάντηση, αλλά ακόμη δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να πω στον κόσμο, οι οποίοι κάθε μέρα με πιέζουν, οι πρόεδροι Δικάνης, γιατί δεν έχουμε το μηχάνημα. Πού να τρέχουμε εμείς δεξιά σε όλα τα άλλα χωριά δίπλα και ολόκληρο Τραγανό να μην έχει το μηχάνημά του. Έχουν δίκιο, γίνομαι αποδέκτης πολλών παραπώνων κάθε μέρα. Για να φύγουμε από εδώ και να πάμε να εξυπηρετηθούμε σε άλλη περιοχή, ξέρετε ότι χάνεται ένα μεροκάμα. Εδώ ο κόσμος τρέχει με χίλια και πάντοτε εξυπηρετούνται τα απογεύματα. Αυτό που γίνεται εδώ δεν είναι. Είναι ένα μήνα τώρα το οποίο έπρεπε τουλάχιστον να έχει τελειώσει. Αυτό έπρεπε να έχει τελειώσει. Το γιατί δεν έρχονται να το φτιάξουν, δεν μπορώ να το καταλάβω. Το μόνο που ζητάμε είναι να μην χάνονται μεροκάματα, να μην τρέχει ο κόσμος, να πηγαίνει σε άλλες περιοχές. Γιατί? Για να πάρει αυτό που δικαιούται. Το πρόβλημα είναι σημαντικότατο, γιατί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από το ένα και μοναδικό μηχάνημα. Παρόλο τις διαμαρτυρίες, δεν έχει λυθεί το θέμα. Όταν δεν υπάρχει συγκοινωνία και τα οικονομικά είναι δύσκολο, καταλαβαίνετε πόσο πρόβλημα είναι για τους κατοίκους του Τραγανού. Είναι ο καιρός να δοθεί λύση επιτέλους. Η τοπική κοινωνία έχει αποδιοργανωθεί πλήρως, καθώς για την οποιαδήποτε συνελλαγή οι κάτοικοι πρέπει να μετακινούνται στη γύρω περιοχή, ενώ σοβαρό είναι το πρόβλημα και για τους επισκέπτες που εν μέσω καλοκαιριού επιλέγουν την ευρύτερη περιοχή για διακοπές και διασκέδαση. Αυτό που τονίζουν είναι ότι θα πρέπει τόσο η διοίκηση της τράπεζας όσο και οι αρχές του τόπου να κινητοποιηθούν και να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Είναι ανεπίτρεπτο σε μια κοινωνία 3.000 κατοίκων και όχι μόνο, ένα μήνα το λιγότερο. Να μην δουλεύει το μοναδικό ATM που έχουμε στο Τραγανό, στο χωριό μας. Πώς εξυπηρετήσετε εσείς τώρα? Πάμε σε άλλα χωριά και δεν εξυπηρετούμαστε. Και αυτό που έχει γίνει πρώτη φορά στο χωριό μας, να μην έχουμε τράπεζα, αυτό το ATM. Έχει χαλάσει ένα μήνα και παραπάνω. Ο κόσμος ταλαιπωρείται πολύ. Πάει αμαλιάδα, τραβίδα, λαχενά. Και στα δαδιά και ο χαλασμένο πρέπει να είναι. Κάνει και μπερτζίνες, πολλά πράγματα. Δεν μπορείτε να εξυπηρεθείτε. Είναι το μόνο μηχάνημα, έτσι. Έχουμε και έξοδα να πάμε να βγάλουμε λεφτά. Υπάρχει ένα και μοναδικό μηχάνημα ανάληψης χρημάτων, το οποίο δεν λειτουργεί εδώ και ένα μήνα. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο ότι πρέπει να πηγαίνουμε στα διπλανά χωριά. Είναι ότι ένα χωριό 3.000 κατοίκων θα πρέπει να το δει διαφορετικά και η διοίκηση της τράπεζας και η τοπική αυτοδιοίκηση και όλοι, και να δούμε τελικά τι θα κάνουμε, τι πρέπει να γίνει. Άλλωστε να το πάρουν από εδώ να ησυχάσουμε. Να μην έχουμε τουλάχιστον την ψευδέστηση ότι έχουμε τη μηχάνημα και χωρίς να λειτουργεί. Το αρκετό καιρό που δεν δουλεύει, γιατί από εδώ εξυπηρετούμαστε. Είδες με τις τράπεζες τώρα δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε τις συναλλαγές μας και έχουμε φιλαλάμε πότε στα λαχενά, πότε στην Αντραβίδα. Μερικές φορές δεν δουλεύει και στην Αντραβίδα και έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Πόσο καιρό υφίστανται το πρόβλημα? Θα είναι τώρα μήνα. Εδώ και μήνα. Ναι, και παραπάνω. Μάλιστα. Μόνο ενημέρωση κάνει το μηχάνημα. Τώρα αυτή τη στιγμή που τα αλλάξαν, γιατί έχουν καταστήσει καινούργια από ό,τι βλέπω, κάνει μόνο ενημέρωση. Χρήματα και τέτοια δεν βγάζει που εξυπηρετιόμαστε συνέχεια εδώ με τις δουλειές μας.